Καλεσμένος στην εκπομπή Studio 4 βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Τέταρτα ο Νίκος Πολυδερόπουλος, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο τροχαίο ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή καθώς μπήκε στη διαδικασία να πάρει σημαντικές αποφάσεις, ενώ στη συνέντευξη του αναφέρθηκε και στα δύσκολα μαθητικά του χρόνια. Οι δηλώσεις του Νίκου Πολυδερόπουλου. Μπορεί να ξεφεύγω με απλά πράγματα. Είμαι πολύ πειθαρχημένος με τον εαυτό μου. Για εμένα ο χριστιανισμός δεν είναι κοίταξε να δεις δεν θα φάω σήμερα κρέας αλλά φασόλια και θα πάω να κοινωνήσω. Πιστεύω ότι πρέπει να αγγίζεις με τις πράξεις. Είμαι της άποψης πως δεν φταίει κανένας για ό,τι έχει συμβεί στη ζωή του, φταίω μόνο εγώ. Που λένε αυτός μου φέρθηκες κάρτα. Ας έβλεπε τις πράξεις του να μην του είχες εμπιστοσύνη. Εξαπατάσαι μία φορά αλλά τη δεύτερη είναι στο χέρι σου. Το ατύχημα με τη μηχανή ήταν ένα φρένο. Είχα σπάσει κνήμη και περώνει και δεν μπορούσα να περπατήσω για ένα χρόνο. Με έκανε να πω κοίταξε να δεις. Τι μπορώ να κάνω μέσα στην καθημερινότητά μου με ένα πόδι και τι μπορώ αν είμαι αρτιμελής και υγιής. Αν έχεις τα δύο σου πόδια. Το μόνο εμπόδιο είσαι εσύ, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Thank you.